πρέπει να είναι σταθή. Για τη συμμετοχή στη σκοτάδα του Βερολίνου, ακόμη και το σχήμα του κρανίου λαμβάνεται υπόψη. Μέχρι το φθινόπωρο του 1918, ο Ρούντολφ φον Σέποντερφ, μαέστρος της στοάς της Θούλης, επιχείρησε να επεκτείνει την επιρροή των ιδεών της Θούλης, χρηματοδοτώντας μυστικά τις συγκεντρώσεις των εργατικών τάξεων. Εν αγνία των περισσότερων μελών των ομάδων, ο πρόεδρος της Καρλ Χάρα ανήκει στη Θούλη. Το πιο ενεργό από τα πιο ενεργά μέλη της στοάς είναι ο κλειδαράς Άντον Ντρέξλερ. Μέχρι το τέλος του 1918, ο Ντρέξλερ πρότεινε ότι ο κύκλος των εργατών θα έπρεπε να μετασχηματιστεί σε μια νέα πολιτική δύναμη. Ο πρόεδρος της Θούλης συμφώνησε. Στις 5 Ιανουαρίου 1919 και ένα νέο πολιτικό κόμμα ιδρύεται σε μια ταβέρνα του Μονάχου. Ονομάστηκε Γερμανικό Εργατικό Κόμμα. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1919, 10 μήνες μετά την ίδρυση του κόμματος, ένας στρατιωτικός κατάσκοπος είχε σταλεί να παρακολουθήσει μία από τις συγκεντρώσεις τους. Ο κατάσκοπος είναι ο 30χρονος αυστριακός βετεράνος του πολέμου. Το όνομά του είναι Αδόλφος Χίτλερ. Μέσα σε μερικές μόνο εβδομάδες, ο Χίτλερ μπήκε στο πολιτικό κόμμα, έγινε τακτικός ομιλητής στις πολιτικές συναντήσεις και διορίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Μέσα στις 4 μήνες, το κόμμα άλλαξε επωνυμία. Έγινε το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα. Πληγωμένη περηφάνεια λοιπόν των Γερμανών που οδήγησε όλους να ψάξουν να βρουν μια ταυτότητα σε ένα άτομο, σε έναν ηγέτη που θα μπορούσε πλέον να τους εμπνεύσει, να δημιουργήσει μια προσδοκία για το αύριο. Μια κατάσταση όμως η οποία θα είχε κάποιες συνέπειες αρνητικές για όλο τον κόσμο. Κύριε Τσοπάνη, ακούσαμε πολλά πράγματα, αλλά τον βασικότερο ρόλο, αν θέλετε και πιο ανησυχητικό, έπαιξε η εταιρεία της Θούλης, η οποία φαίνεται ότι μέλη της ήταν όλη η κρατεά δύναμη, η αριστοκρατία, οι πλούσιοι και δηλαδή πιο ισχυροί. Είναι φιλανθρωπική οργάνωση, σίγουρα. Και σχολιάζοντας αυτό, θέλω να πάμε και στο σήμερα. Να δούμε και κάποια πράγματα τα οποία κινούνται λίγο στις παρελθέσεις μεταξύ νομοσίας και όχι. Για εκείνη την εποχή, για διευκρίνηση των περιστάσεων και των καταστάσεων, για να καταλάβουμε και καλύτερα το σήμερα. Ο αμετροεπής αυτοκράτορας της Γερμανίας εγκαταλείπει τη χώρα του χωρίς να δείχνει να τον νοιάζει το χάος που επικρατεί πίσω. Όταν τον εξορίζεται κιόλας όμως. Εντάξει, εξορίζεται από ποιους, από τους στρατηγούς του και τους στρατάρχες του, εκ των οποίων ο Φον Χίντεμπουργκ αναλαμβάνει την προεδρία, την οποία ονομάζει Βαρετή Μεσοβασιλεία και περιμένει τον αυτοκράτορά του να του παραδώσει την εξουσία. Ήταν λίγο γκρότεσκο το γεγονός. Ο δε ίδιος μου έκανε εντύπωση ότι φεύγοντας από τη Γερμανία, εγκαταλείποντας τη Γερμανία και μπαίνοντας στην Ολλανδία, φιλοξενείται στον πύργο ενός τέκτονα Ολλανδού και μόλις λέει του δίνουν ζεστές παντόφλες και τσάι και αυτά, λέει επιτέλους ανθρώπινες συνθήκες. Ενώ πίσω η Γερμανία είναι στο χάος. Αυτό όσον αφορά την διαγωγή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος για μένα ήταν και ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας τότε. Στη Γερμανία όντως επικρατεί το χάος. Ένας λοιπόν αναρχικός ημιπαράφρον, επηρεασμένος από την αριστερά και πάει λέγοντας, ορμάει στα βασιλικά ανάκτορα του Μονάχου μέσα, με καμία δεκαριά άλλους και τα καταλαμβάνει. Ο βασιλιάς έχει βγει βόλτα με την οικογένειά του, τους ειδοποιούν καθώς επιστρέφουν στο Μόναχο ότι έγινε κατάληψη των ανακτών. Λέει, α, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Στρίβουν την άμαξη επιτόπου και φεύγουν. Τόσο απλά. Αυτή λοιπόν, και εκεί εγκαθιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ της Ευρώπης, το Μόναχο. Ακολουθεί με τον Μπέλα Κούν στην Ουγγαρία. Αυτοί, αφού πήραν την εξουσία τόσο εύκολα, φτάσαν στην Ήβρια. Νομίζαν ότι μπορούν να συλλάβουν τους πάντες και να κάνουν τι θέλουν. Αρχίζουν λοιπόν τις συλλήψεις, τους ξυλοδαρμούς κτλ. Να επιβάλλουν ταξική συνείδηση και δεν ξέρω τι άλλο έλεγε το μυαλό τους. Και μέσα στους πολλούς συλλαμβάνουν τον βαρόνο Thornut und Taxis. Ήταν ο τοπικός αρχηγός της εταιρείας της Θούλης. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ότι μέσα σε λίγες ώρες είχαν εισβάλει μέσα στην αστυνομία όπου τον κρατούσαν. Τους είχαν πετάξει έξω από την αστυνομία, από το παλάτι και από την εξουσία γενικώς. Και από εκεί άρχισε να μετράει αντίστροφα πια η. Ο χρόνος για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Όχι για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Κυβέρνηση, μάλλον, της Βαυαρίας. Ναι. Και για την επικράτηση των αριστερών που περίμεναν ότι θα επικρατούσε τότε. Αυτό δείχνει τη δυναμική που είχε η εταιρεία της Θούλης. Περίμενε να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και όταν την άγγιξαν, πιάνοντας το βαρόνο, αμέσως αντέδρασε και τους πέταξε έξω. Τώρα, αυτό που έγινε τότε
Επειδή όπως είπατε στο βίντεο και είναι αλήθεια ότι αυτοί οι οποίοι ήταν μέλη της εταιρείας της Τούλης ήταν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα κυρίως της γερμανικής κοινωνίας. Στο παρόν δεν βλέπω να υπάρχει συσχετισμός. Καλά, δεν βλέπω κανένα υψηλό νωρίς. Ιστάμενο πρόσωπο. Φαντάζομαι ότι δεν θα έβγαινε αυτός να το πει ότι γεια σας είμαι εδώ πέρα. Όχι, αλλά τότε όμως όλοι ξέρανε ότι πίσω από την εταιρεία της Τούλης που εντάξει ήταν μια σοβαρά, ας το πω έτσι για να μην παρεξηγηθώ, δρόσα εταιρεία, ξέρανε ότι υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος είχε δύναμη στα χέρια του. Mm-hmm. Σήμερα ένας κόσμος που έχει δύναμη στα χέρια του δεν ξέρετε ποιοι είναι. Λοιπόν, σεβαστώ αυτό προφανώς. Κάποιοι... Πρωτού έρθω σας κύριε Γούδη, θέλω να πάω λίγο στον κύριο Ζιγούλη και ακριβώς να ρωτήσω για το θέμα αυτό. Πολιτικά λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ ξεκινάει ως ένα λαϊκό κίνημα και το εργατικό κόμμα γίνεται εθνικο-σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα και από πίσω του με την παρέμβαση σκιωδών οργανώσεων κάποιοι κινούν τα νήματα. Κατευθύνουν ουσιαστικά αυτό που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είναι από ομαδικές αποφάσεις και όχι κινούμενο από έναν ή δύο ανθρώπους. Μάλιστα. Ξέρετε, ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ο νέος Μεσσίας. Έχουμε εδώ βέβαια την εισβολή της θεολογίας στην πολιτική. Αλλά αυτό δεν έχει συμβαίνει για πρώτη φορά. Μα η θεολογία εισβάλλει παντού ούτως ή άλλως. Οι Γερμανοί, ήδη και συγχωρήστε με τη διακοπή, είπαν ότι όταν οι επιστήμονες έφτασαν στα Ιμαλάια, λέει, της γνώσης, βρήκαν τον θεολόγο να κάθεται πάνω και να τους περιμένει. Η ανθρώπινη ψυχή, είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι λειτουργεί. Ακόμα και αυτό που λέγανε οι Ναζί, ότι γενναίες ολόκληρες διεφθαρμένων κληρικών διέλυσαν τον χριστιανισμό, τελικά είδαμε ότι δεν είχε γίνει, παρότι υπήρξαν γενναίες ολόκληρες διεφθαρμένων κληρικών και υπάρχουν. Συγγνώμη. Ναι, ναι, όχι, παρακαλώ. Ξέρετε, η έλευση ενός νέου Μεσσία ή κατά άλλους ενός χαρισματικού ηγέτου είναι προϊόν πολλών διαδικασιών. Αλλά εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε έναν πραγματικά χαρισματικό ηγέτη, έτσι, με την πολιτική νεολόγηση χαρισματικό, ο οποίος τι κάνει, επανανομιμοποιεί μία κατάσταση και φέρνει το καινούριο, γεννά το καινούριο. Δεν κρίνουμε το αξιολογικός, αν το καινούριο είναι κακό, καλό. Φέρνει την αλλαγή. Φέρνει την αλλαγή. Και η δύναμη αυτού του ηγέτη προέρχεται από την αφοσίωση devotion, από την αφοσίωση των μαζών, εδώ έχουμε και την εισβολή των μαζών, την αφοσίωση μας στο πρόσωπό του. Στο πρόγραμμα του κόμματος του Εθνικοσοσιαλιστικού, το 1920 υπάρχει και το σημείο 24 το περίφημο, όπου συμπυκνώνεται και η στάση των Εθνικοσοσιαλιστών απέναντι στο χριστιανισμό. Οι Εθνικοσοσιαλιστές δεν θέλαν έναν, θα λέγαμε, παθητικό, ένα παραδοσιακό χριστιανισμό. Θέλαν έναν χριστιανισμό ο οποίος θα ήταν ένας θετικός, positive Christianity. Θα ενέπνευε δηλαδή, θα κινητοποιούσε θα κόσμο. Ήταν ένα εργαλείο για την κινητοποίηση του κόσμου. Ναι. Πάντως να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα παρακαλώ. Η εταιρεία της Τούλης, βλέπω ότι οι ρίζες της έχουν βάση στο τάγμα των τευτώνων. Ναι. Με ελευθερομασονία, με πράγματα τα οποία πηγαίνουν αλλού. Και αναρωτιέμαι πώς από τον τεκτονισμό περνάμε πλέον σε μια εταιρεία η οποία αποστρέφεται από αυτά τα πράγματα, πάει στον παγανισμό, πηγαίνει στο Μύθρα, πηγαίνει σε οτιδήποτε άλλο, αλλά οι ρίζες είναι εκεί. Ναι. Τις απαρνιέται δηλαδή ο Χίτλερ και όλοι οι ακολουθοί του και όλοι αυτοί οι οποίοι συνθέτουν την εταιρεία της Τούλης. Θα σου πω την γνώμη μου. Υπάρχει ο παγανισμός, ο οποίος όμως προσέξτε, δεν αφορά όλα τα στελέχη του κόμματος του εθνικοσοσιαλιστικού, του NSDAP, έτσι. Mm-hmm. Οι θρησκευτικές προτιμήσεις των ναζιστών διαφοροποιούνται για αυτές. Ο ίδιος όμως ο Αδόλφος Χίτλερ, σε μια ομιλία του, έτσι, από ό,τι θυμάμαι και έχω διαβάσει, 14 Οκτωβρίου του 1941, θεώρησε ως πραγματιστής γνήσιος, ανέφικτη την επιστροφή στον Όντιν, σε ένα παγανισμό, σε μια αρχαιολατρία. Ενδεχομένως, στο πλαίσιο της προπαγάνδας του ναζιστικού κόμματος χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι εννοιολογήσεις, αυτοί οι συμβολισμοί και μέσω της ενσάρκωσής τους σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως είπατε και τεκτονικές, γιατί, για την κατάκτηση της εξουσίας. Γιατί εδώ έχουμε τι, ο αυτοσκοπός είναι η κατάκτηση της εξουσίας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα συνομφίλευμα και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έχουμε ένα συγκριτισμό θα έλεγα. Πολλοί δεν γνωρίζαν και πού πιστεύανε. Έχουμε ένα
Σήμερα γνωρίζουν που πιστεύουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι σε διάφορες πολιτικές κοινότητες και παρατάξεις. Γιατί δεν εστιάζω μόνο σε μία. Γενικότερα το λέω. Θεωρώ, κύριε Μούτσο, πολύ σημαντική την παρατήρησή σας. Σήμερα και στην παγκοσμιοποιημένη κοινότητα και στην Ελλάδα έχουμε πάλι ένα συγκριτισμό απόψεων. Έχουμε, θα έλεγα, μια πολυθεία αξιών, όπως ήταν το 1920 το 1930. Mm-hmm. Ναι, έχουμε βέβαια τον οικονομισμό, έτσι. Έχουμε το χρήμα είναι θεός των αιώνων, δεν είναι μόνο του σημερινούς. Τι γίνεται όμως. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχει ένας μπούσουλας, ένας κανόνας. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, μία συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Mm-hmm. Αυτό είναι αριστερό και τα λοιπά. Κρατήστε παρακαλώ τα υπόλοιπα σχόλια, γιατί θέλω να πάω σίγουρα στον κύριο Γκούντι. Το βλέπω ότι έχει πολλά, σημειώνει εκεί πέρα διάφορα πράγματα που θέλει να πει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα έρθουμε στον κύριο Γκούντι, καθώς επίσης και σε ένα ακόμη κομμάτι, ένα ακόμη απόσπασμα από αυτό το πολύ έτσι ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Σβάστηκα εσές οι εκλεκτοί. Ποιοι ήταν αυτοί που έπρεπε να μπουν μέσα και ποιοι ήταν οι πολύ πολύ αυστηροί νόμοι που ο ίδιος ο άνθρωπος Χίτλερ επέβαλε προκειμένου να ξεκαθαρίσει τους Άριους από τους μη Άριους, από τα μοιάσματα της γερμανικής κοινωνίας. Μετά τις διαφημίσεις.